Πάμε να παρακολουθήσουμε. Είμαι σε δηλώσεις από τον κύριο Θοδωράκη. Κάνει δηλώσεις ο Σταύρος Θοδωράκης. Πριν από 300 μέρες, μια παρέα ξεκίνησε το ποτάμι. Σήμερα το ποτάμι είναι η τρίτη δημοκρατική δύναμη της χώρας. Είναι η νίκη της κοινωνίας. Χωρίς λεφτά, χωρίς προστάτες, χωρίς συμφωνίες με συμφέροντα και συντεχνίες, κατορθώσαμε το ακατόρθωτο. Να είμαστε στη Βουλή με 16 βουλευτές. Υπάρχει βέβαια ένα μυστικό πίσω από την επιτυχία του κινήματός μας. Είναι οι εθελοντές μας σε όλη την Ελλάδα. Θα τους είμαι πάντα ευγνώμων για την εμπιστοσύνη τους. Η νίκη είναι δική τους. Στους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που τόλμησαν και μπήκαν στο ποτάμι, λέμε μόνο μία φράση. Εμείς δεν θα σας προδώσουμε. Και ξέρουμε ότι ένιωσαν υπερήφανοι για την επιλογή τους. Δεν ήταν μια ψήφος θυμού, ήταν μια θετική ψήφος. Μια ψήφος λογικής και θάρρους. Όμως, δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς. Η Ελλάδα, θυμίζουμε, είναι ακόμα κοντά στον γκρεμό. Και δεν θα φύγει με λόγια, αλλά με πράξεις. Και εμείς είμαστε εδώ για τις πράξεις. Έχουμε προτάσεις, έχουμε ανθρώπους και έχουμε διάθεση να τα αλλάξουμε όλα χωρίς να γκρεμίσουμε τη χώρα. Συγχαίρουμε τον Αλέξη Τσίπρα για τη μεγάλη του νίκη και περιμένουμε να ανταποκριθεί στις ευθύνες του. Η χώρα να ενισχύσει τη θέση της στην Ευρώπη, να επουλώσει τις πληγές της και να μπει σε μια πορεία ανάπτυξης. Έχουμε ανάγκη από μεγάλες αλλαγές και από μεγάλες κοινωνικές συμμαχίες. Η Ελλάδα δεν θα αλλάξει επειδή ένα κόμμα θα έχει, αν έχει, 151 βουλευτές. Χρειάζονται μεγάλες πλειοψηφίες και ένα πατριωτικό σχέδιο δράσης. Είναι κακό σημάδι ότι σε αυτές τις εκλογές είχαμε ακόμη μικρότερη συμμετοχή από τις εκλογές του 2012. Και είναι πολύ μεγάλη ευθύνη των δύο παλιών κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που δεν επέτρεψαν τη συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές των 18άριδων. Κακό σημάδι βέβαια είναι για όλους μας, για τη χώρα, η ενισχυμένη παρουσία για άλλη μια φορά της Χρυσής Αυγής. Οι αφορισμοί δεν αποδίδουν και θα πρέπει κάποια στιγμή να αναζητήσουμε τις αληθινές αιτίες που μισό εκατομμύριο Έλληνες επιλέγουν να ψηφίζουν αυτή τη τόσο κρίσιμη στιγμή αντιδραστικά. Η κοινωνία δεν θα αλλάξει με θυμό και τζαμπουκάδες. Θέλει τόλμη, αλλά θέλει και γνώση. Πρέπει να φέρουμε πιο κοντά τα λόγια με τις πράξεις. Εμείς, τη Δευτέρα, δεν ξεκινάμε νέο προεκλογικό αγώνα, όπως ήθιστε να κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εμείς θα είμαστε παρόντες για να λέμε ναι εκεί που θα συμφωνούμε, να λέμε όχι εκεί που κινδυνεύει η χώρα και πάντα να προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις. Το ποτάμι θα είναι εδώ για τη δικαιοσύνη, την εργασία, την παιδεία. Στηρίξτε την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Θα συνεργαστείτε μαζί του. Είναι νωρίς να λέμε λεπτομέρειες. Είπαμε ξεκάθαρα ότι θα στηρίξουμε την προσπάθεια να παραμείνει η χώρα στην Ευρώπη για κοινωνικό πρόγραμμα και βέβαια για να μην γίνουν εκλογές. Τώρα, πώς θα μεταφραστεί αυτό εξαρτάται και από τον κύριο Τσίπρα και από τις συζητήσεις που θα έχουμε. Τέσσερις κόκκινες γραμμές. Είναι ξεκάθαρα, ναι, ισχύουν βέβαια. Ευρωπαϊκή πολιτική, κοινωνικό πρόγραμμα
δουλειές, δηλαδή ανάπτυξη μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία και βέβαια δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση με ανεξάρτητους Έλληνες συμμετέχετε? Να δούμε αν θα συμμετέχουμε σε κυβέρνηση. Για να δούμε αν θα συμμετέχουμε σε κυβέρνηση με ανεξάρτητους Έλληνες. Πάντως δεν συμμετέχουμε σε κυβέρνηση με αντιευρωπαϊστές και με ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την λογική πραγματικότητα. Να σημειώσω βέβαια ότι είναι η πρώτη συνέντευξη που γίνεται, έτσι, γιατί οι πολιτικοί αρχηγοί, οι προηγούμενοι, δεν έχουν δεχτεί ερωτήσεις. Αυτό είναι άλλη μια πρωτοτυπία του ποταμιού. Εμείς δεχόμαστε και ερωτήσεις. Παρακαλώ. Βέβαια, η ψήφος ανοχής είναι ένα από τα μοντέλα που μπορεί να επιλεγούν. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εμείς θέλουμε να αποφύγουμε τις εκλογές και νομίζω ότι θέλουν να αποφύγει τις εκλογές όλη η Ελλάδα, όλη η κοινωνία. Θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να μην έχουμε εκλογές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνενέσουμε σε λύσεις που πάνε την χώρα πιο κοντά στο βάραθρο, έτσι. Μιλήσατε, συγχαρήκατε τον κύριο Τσίπρα. Θα μιλήσουμε. Αν τον πήρατε, να το συγχαρήσετε. Θα τον πήρατε ακόμη. Θα μιλήσουμε. Ευχαριστώ. Είστε καλά. Μάλιστα. Βλέπουμε... Τον είπε ο Σταύρος Θοδωράκης, θα το δούμε.